πανελλαδικός ξεσηκωμός εργαζομένων στις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης και αποχέτευσης που αντιδρούν στο νομοσχέδιο που καταργεί τη ΖΕΙΑ, τις οποίες συγχωνεύει περιφερειακά, αλλάζοντας τελείως τη μορφή της, σχεδιασμός που, όπως τόνισαν, στοχεύει στην ιδιωτικοποίηση του νερού. Στο πλαίσιο τετράωρης πανελλαδικής τάσης εργασίας, εργαζόμενοι στη ΔΕΙΑΗ συγκεντρώθηκαν έξω από τη Λότζια, ενώ στη συνέχεια ενημέρωσαν τον Δήμαρχο για τα αιτήματά τους, ενώ επέδωσαν και ψήφισμα διαμαρτυρίας. Ανοίγει τον ασκό του Αιώλου για την ιδιωτικοποίηση και να αυξηθεί η τιμολόγηση του νερού. Εμείς θέλουμε να παραμείνει το νερό εκεί που βρίσκεται, στο Δήμο, είναι των δημοτών περιουσία αυτή. Το σχέδιο λοιπόν είναι απλό, παιδιά. Σήμερα συγχωνευόμαστε σε 15 σε όλη την Ελλάδα και μετά από 1 με 2 χρόνια ιδιωτικοποιόμαστε πλήρως. Όλοι πρέπει να ξεσκώσουμε την κοινωνία, να καταλάβει ο Δημότης ότι στην πλάτη του θα χτιστεί αυτό που πάει να γίνει τώρα. Αυξήσεις μεγάλες στο νερό, όπως είδαμε στη ΔΕΗ, και θα δούμε μια καινούργια ρυθμιστική αρχή ενέργειας, σαν αυτή που εκτροχίασε την αμαξοστοιχεία στα Τέμπη, έτσι, σαν αυτή που εκτροχίασε τους λογαριασμούς του ρεύματος στην ενέργεια. Με τις συγχωνεύσεις θα πληγεί σοβαρά η τοπική οικονομία και απασχόληση, τόνισαν εργαζόμενοι, εκφράζοντας τους φόβους τους για αυξήσεις στο κοινωνικό αγαθό, το νερό. Επειδή ο Πρωθυπουργός τηρεί αυτό που είπε, μη ιδιωτικοποίηση του νερού, αυτό αντιμετωπίζομαι τώρα. Δεν χρειάζονται παραπάνω. Είπε ότι δεν θα ιδιωτικοποιήσει το νερό και το κάνει τώρα. Θα φτάσουμε μέχρι το Υπουργείο, θα πάμε να κάνουμε και κατάληψη στην Αθήνα, χρειαστεί στο Υπουργείο, θα κατεβαίνουμε στους δρόμους, θα κινητοποιούμε τον κόσμο. Σίγουρα όμως είναι μια εξέλιξη η οποία είναι υπέρ των δημοτών. Ο Δημότης θέλει το νερό να είναι κοινωνικό αγαθό, να είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που μόνο με δημοτικές επιχειρήσεις, υγιείς δημοτικές επιχειρήσεις, αυτό εξασφαλίζεται. Όπως τόνισαν εργαζόμενοι, με τις συγχωνεύσεις που δρομολογεί η κυβέρνηση, θα δημιουργηθούν 15 περιφερειακοί φορείς σε επίπεδο διαβριμένων χωρικών ενωτήτων, που θα παρέχουν υπηρεσίες σύνδρευσης και αποχέτευσης στην περιφέρεια της χώρας, πλην Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Η κυβέρνηση το έχει βάλει αμέτη μουχαμέτη να πουλήσει τα νερά εδώ και καιρό, και τώρα υλοποιεί το σχέδιό της. Ποιος της αρρώστησε οικονομικά? Τα δυσβάσταχτα, λέει, χρέη προς τη ΔΕΗ. Και τη ΔΕΗ ποιος την άφησε να αυξηθεί τόσο πολύ χωρίς επιχορηγήσεις και χωρίς επιδοτήσεις? Πάει ίδια η κυβέρνηση. Η περιφέρεια Κρήτης θα είναι όλες η ΔΕΗ. Ο φόβος μας είναι να μην αυξηθεί το νερό. Εμείς πιστεύουμε ότι έτσι όπως είμαστε μπορούμε να δουλέψουμε και να τα καταφέρουμε, θα διορθώσουμε παθογένειες. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια κακή εξέλιξη, διότι απλούστατα ποτέ δεν δόκαν στη ΔΕΙΑ κάποια κίνητρα που ζητάνε τώρα δεκαετίες. Όπως είναι το κόστος του ρεύματος, το οποίο είναι οικιακό, απαράδεκτο. Έχουμε ένα παράδειγμα. Εγώ διάβαζα προχθές το ΦΟΣΔΑΚ, που είναι στις Κυκλάδες, που το ανέβασε ιδιώτης και διπλασιάστηκε το κόστος. Να αποσυρθούν άμεσα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας οι σχεδιαζόμενες συγχωνεύσεις των ΔΕΙΑ και των υπηρεσιών ίδρυυσης των Δήμων, δήλωσαν εργαζόμενοι, οι οποίοι αναμένεται να κλιμακώσουν τις αντιδράσεις τους το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.